Στο κόκκινο παραμένουν οι τιμές σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα, με τους καταναλωτές να αντιδρούν σε όλων των ειδών τις ανατιμήσεις με τον ίδιο τρόπο, μειώνοντας την κατανάλωση. Μάλιστα, οι προοπτικές για κάποιες ανάσες είναι ιδιαίτερα θολές. Δεν έχουμε δει κάποιο φως όπου να δείχνει ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα από το χειμώνα. Άρα θα συνεχιστούν τα προβλήματα, θα συνεχιστεί ο πληθωρισμός. Το Οικονομικό Επιτελείο κάνει λόγο για πληθωρισμό διαρκείας και προαναγγέλει παράλληλα νέα μέτρα στήριξης. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αποκλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα μας εγκαταλείψει. Η εκτίμησή μας είναι ότι το καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος και πάλι θα επιστραφεί στους πολίτες στο σύνολό του. Η αντιπολίτευση ζητά νέες παρεμβάσεις άμεσα για την ακρίβεια. Η κοινωνία που καθημερινά χυμάζεται δεν μπορεί να περιμένει τον κύριο Σταϊκούρα και την Μητσοτάκη ΑΕ τον Σεπτέμβρη και αν. Χρειάζονται μέτρα στήριξης εδώ και τώρα. Το ράλι στα καύσιμα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, χωρίς να μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το πού θα σταματήσει. Εκεί που περιμέναμε μια μείωση, την επόμενη εβδομάδα ερχόταν και γινόταν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Η μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά αγγίζει τα 2,376 ευρώ το λίτρο, στην Αττική τα 2,333 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες διατηρείται πάνω από τα 2,6 ευρώ το λίτρο. 54 λίτρα. Δεν το γεμίζεις ποτέ. Αλλά με 70 γέμιζε. Τώρα θέλει 95%. Στο μεταξύ, οι αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Ενδεικτικά, μέσα σε ένα χρόνο το αλεύρι από 1,10 πέρσι πωλείται τώρα προς 1,70 ευρώ και το κοτόπουλο από τα 3,15 τον περσινό Ιούνιο στα 4,15 ευρώ φέτος. Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Τα πάντα. Την ίδια ώρα τα νοικοκυριά καίνε και οι αυξήσεις στα ενίκια, που σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς έχουν επιστρέψει σε προοικονομικής κρίσης επίπεδα. Τα ενίκια έχουν ξαναγυρίσει στα ενίκια του 2009-2010. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τα έξοδα στέγασης αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 31,5% σε σχέση με τον Μάιο.